Σήμερα φιλοξενούμε στο Δελτίο την κυρία Χριστίνα Παναγιωτακοπούλου, υποψήφια ευρωβουλευτή με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Καλή προσωπική επιτυχία. Καλή επιτυχία. Και ξεκινάμε ρωτώντας ποιος είναι ο στόχος, ποιος είναι ο πύχης για το ΚΚΕ για αυτές τις εκλογές. Νομίζουμε να βρεθεί όσο πιο ψηλά γίνεται το ΚΚΕ. Συνεχίζοντας την ανωδική πορεία που είχε το κόμμα μας μετά τις περσινές βουλευτικές εκλογές και μετά τις δημοτικές και περιφερειακές εκλογές, γιατί θεωρούμε ότι αυτή η άνοδος του κόμματός μας, έτσι όπως έγινε και το προηγούμενο διάστημα, έτσι και τώρα, θα κατατεθεί την επόμενη μέρα στους αγώνες, στους χώρους δουλειάς, στις γειτονιές, στα σχολεία και τις σχολές, εκεί που μπορούμε πραγματικά να βάλουμε εμπόδια στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να την κοντίνουμε, όπως και κόντινε πολλές φορές όλο αυτό το προηγούμενο διάστημα η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, να έχουμε, αν θέλετε, να βάλουμε εμπόδια, να έχουμε ακόμα τη δυνατότητα να κερδίσουμε και ανάσα ανακούφιση για το λαό μας. Να περάσουμε λίγο στο θέμα της ακρίβειας. Το κόμμα σας, το ΚΚΕ, είναι από τα πρώτα θέματα το οποίο βάζει στην ατζέντα του, στις ομιλίες, στις συζητήσεις. Ποιες λύσεις εσείς προτείνετε στο συγκεκριμένο θέμα? Και δεν θα μπορούσε να ήταν και αλλιώς. Γιατί είναι και το πρώτο, ένα από τα πρώτα ζητήματα σοβαρά που αντιμετωπίζει σήμερα η λαϊκή οικογένεια. Αλλά αν θέλουμε όμως να μιλήσουμε για την ακρίβεια, πρέπει να μιλήσουμε και για την ίδια την Ευρωπαϊκή Ένωση και τις πολιτικές της. Με την έννοια ότι είναι και ο βασικός λόγος για όλα αυτά που αντιμετωπίζουμε. Τι παρεμβάσεις θέλετε να κάνετε στο Εμείς λοιπόν θεωρούμε, αν θέλουμε λοιπόν, πρέπει να έρθει σε σύγκρουση και με τις πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την πράσινη μετάβαση, που είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες, με τα χρηματιστήρια ενέργειας και βεβαίως, το λέω αυτό γιατί έχει προηγηθεί και επιστολή, η λεγόμενη επιστολή του κ. Μητσοτάκη, με την έννοια ότι ξέρετε στις πολυεθνικές δεν βάζεις εσύ κανόνες. Οι πολυεθνικές μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης βάζουν τους κανόνες. Εμείς λοιπόν θεωρούμε το ελάχιστο που μπορεί να γίνει σήμερα για να πάρει μια ανάσα ο λαός μας, να καταργηθεί εδώ και τώρα ο ΦΠΑ στα είδη πλατιάς λαϊκής κατανάλωσης. Θυμίζω ότι το 1 τέταρτο της τιμής των προϊόντων είναι φόρος, να καταργηθούν οι φόροι στην ενέργεια και βεβαίως μιλάμε για αύξηση μισθών, να επανέλθουν οι τριετίες, είναι το ελάχιστο που μπορεί να γίνει σήμερα. Μάλιστα. Το Κομμουνιστικό Κόμμα έχει δεχτεί κριτική ότι επιλέγει το όχι σε όλα για να μην συνεργάζεται, γιατί έτσι κρατάει το στρατό του, το λαό του, τις ψήφους του. Ωστόσο, υπάρχουν πάρα πολλά κόμματα της αριστεράς που κατεβαίνουν σε κάτι που είναι εθνικά σωστό. Θα συμφωνήσετε και θα κάνετε μια συνεργασία? Θα στηρίξετε μια τέτοια πολιτική? Νομίζουμε καταρχήν την απάντηση στο ερώτημα μπορούν να τη δώσουν όλοι όσοι το προηγούμενο διάστημα συναντήθηκαν με το ΚΚΕ στους αγώνες, στις διεκδικήσεις, γιατί θυμίζω, και το ξέρει σήμερα ο λαός μας, ότι είχαμε σημαντικούς αγώνες το προηγούμενο διάστημα. Είχαμε τους αγρότες στα μπλόκα, είχαμε μεγάλες απεργιακές κινητοποιήσεις, θυμίζω ένα χρόνο πάνω στο έγκλημα των Τεμπών, όπου χιλιάδες λαού διαδήλωσε, είχαμε τις μεγάλες κινητοποιήσεις των φοιτητών, εκεί, αν θέλετε, το κόμμα μας που ήταν μπροστάρις, οι δυνάμεις του κόμματος και της ΚΝΕ συναντήθηκαν με ευρύτερες δυνάμεις του λαού μας. Και εκεί βεβαίως ο καθένας βγάζει συμπεράσματα ποιος είναι μαζί του και ποιος δεν είναι. Γιατί τώρα είναι πολύ εύκολο να φοράς μια ταμπέλα και να αυτοποκαλείσαι αριστερός, αλλά ξέρετε, η έννοια της αριστεράς δεν συνδυαζόταν ποτέ. Ούτε με το ΝΑΤΟ, ούτε με τα εγκλήματα, όπως έχουμε τώρα το έγκλημα του Ισραήλ στην Παλαιστίνη, ούτε με την Ευρωπαϊκή Ένωση, που είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση της εκμετάλλευσης, της ανεργίας, των πολέμων. Δεν είναι περιστέρη της ειρήνης η Ευρωπαϊκή Ένωση. Έχει ολόκληρη επιχείρηση ασπίδες, εκεί που συμμετέχει και η φρεγάτα Ίδρα στην Ερυθρά Θάλασσα και κοστίζει στο λαό μας 500.000 ευρώ τη μέρα. Λεφτά που λείπουν από τις ανάγκες μας. Σαφές, από τις δημοσκοπήσεις και στην τελευταία εδώ για τον Α, τη ΑΛΚΟ, είδαμε ότι ουσιαστικά το ΚΚΕ θα δώσει μάχη για την τέταρτη θέση με την Ελληνική Λύση. Η αποχή που ενδεχομένως δούμε σας τρομάζει, σας ανησυχεί? Πρώτα απ' όλα πρέπει να πούμε ότι το ΚΚΕ θα δώσει τη μάχη στις μέρες και στις ώρες που απομένουν μέχρι την κάλπη για να φτάσει όσο πιο ψηλά γίνεται, να εκφραστεί η δυσαρέσκεια του λαού μας απέναντι στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στην κυβέρνηση και στα κόμματα που τη στηρίζουν όταν ψηφίζουν τα νομοσχέδιά της. Αυτό γίνεται με συμμετοχή. Γίνεται με συμμετοχή στην κάλπη και με το ψηφοδέλτιο του ΚΚΕ, λέμε εμείς. Με την έννοια, ξέρετε ότι υπάρχει ο κίνδυνος
η αποχή και να το σκεφτούν όσοι σήμερα μπορεί να την επιλέξουν. Την αποχή μπορεί ο καθένας να τη μεταφράσει όπως θέλει. Να τη δώσει όποια ερμηνεία θέλει. Την ψήφο όμως, το ΚΚΕ, δεν μπορεί να την ερμηνεύσει διαφορετικά. Είναι ατόφια η δυσαρέσκεια του λαού μας απέναντι σε όλα αυτά που αντιμετωπίζει και αν θέλετε και αισιοδοξία ότι μπορούμε να βάλουμε εμπόδια να ανοίξουμε ένα διαφορετικό δρόμο για μας και τα παιδιά μας. Λοιπόν, να σας ευχηθούμε καλή προσωπική καλά. Επιτυχία, γιατί και σε διαπροσωπικό επίπεδο αγωνίζεστε. Καλή επιτυχία στο κόμμα μας. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ για την παρουσία σας.